περίπου στις 7:35 ενημερωθήκαμε για πυρκαγιά σε κατοικία στην οδό Δερβενακίου 7. Η επέμβαση ήταν άμεση από 10 οχήματα της πυρηνιστικής υπηρεσίας Κοζάνης, καθώς και ενισχύσεις από όμορφες υπηρεσίες. Νεάπολη, Τολμαϊδα και Σέρβια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Σοφίτα διόρου της κατοικίας. Η αιτία είναι άγνωστη και ερευνάται από το Ανακοινωτικό Τμήμα της Υπηρεσίας της Κοζάνης. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η δύσκολη κατάσταση της λόγω των υλικών που ήταν επιβεβλημένοι τόσο η σκηπή όσο και εσωτερικά της Σοφίτας, υπήρχαν πάρα πολύ εύκολα υλικά. Υπήρχε πισόχαρτο εξωτερικά, εσωτερικά υπήρχαν εύκολα υλικά, φενιζόλ κατά πάσα πιθανότητα και επένδυση ξύλινη. Αυτό δυσκόλεψε πάρα πολύ την κατάσταση της φωτιάς. Σε αυτό που επικεντρωθήκαμε από την αρχή ήταν να μην επεκταθεί αυτή σε διπλανά κτίρια και το καταφέραμε. Έχουμε και ενώσει προληπτικά μια οικοδομή δίπλα στην κατοικία που κεγότανε, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή η επέκτασή της. Δεν κινδύνευσε κανένα άτομο. Ο μόνο χώρος της Σοφίτας έχει μια από τη φωτιά, αλλά όπως σας είπα τα υλικά ήταν πάρα πολύ εύκολα και γι' αυτό έτρωγε σκαφούς. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε λίγος αναπληρωτές της σκηνής. Αυτό που χρειαστήκαμε και την ενίσχυση από άλλες υπηρεσίες. Επαναλαμβάνω, ήταν πολύ εύκολα τα υλικά. Και σε δύσκολη περιοχή. Ναι, δεν μας ευνοήσε καθόλου. Δεν μπορούσαμε να αναπτύξουμε κλίμακες. Αργήσαμε να μπούμε μέσα στη Σοφίτα και κάτω από τη σκηπή, λόγω των πυκνών καπνών, δεν βλέπουμε τίποτα. Τελικά, εντάξει, ζήσαμε.